σύμβολος. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ από την Αλεξάνδρεια, την Ιμαθία και όλη την Ελλάδα. Έμβολος, το κορυφαίο site. Λίγο δυνατά και πάμε ξανά. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στον κόσμο εδώ στο Βεκτέρα και στην ομάδα του Πάου Αλεξάνδρειας με τον καλό αγώνα που έπαιξε. Κατά τη γνώμη μου ήταν ένα παιχνίδι που κρύφηκε πάρα πολύ στη δύναμη και στο πάθος και στο γεγονός ότι εμείς δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε τις τέσσερις ευκαιρίες που χάσαμε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ήταν ένα παιχνίδι στο πρώτο γύρο που θέλαμε να χτυπήσουμε πάρα πολύ στο πρώτο μισάλεπτο μέχρι να δούμε τα πατήματά του στο μάτι του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι το καταφέραμε μέρη και είχαμε δύο-τρεις καλές φάσεις σε αυτό το σημείο. Εκεί μετά το ΠΑΟΚ μετά το πρώτο μισάλεπτο ισορρόπησε. Ήταν ένα παιχνίδι κέντρο. Με αποτέλεσμα να ανοίξει έτσι στο ΠΑΟΚ το πρώτο μήνυμα. Στο δεύτερο μήνυμα ο ΠΑΟΚ μας έδωσε ακόμη περισσότερο χώρο. Μας έδωσε την κατοχή της μπάλας. Πιστεύω ότι ήταν σημαντικά υπέρ μας. Δεν βρήκαμε όμως τον τρόπο να διασπάσουμε την πάρα πολύ καλά σημαίνει αμυντική διάρκεια της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ το ξέραμε ότι μεσοαμυντικά ο ΠΑΟΚ κατά την γνώμη μου είναι εξαιρετικός. Στις δύο φάσεις που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο, στις κλασικές ευκαιρίες, δεν μπορέσαμε να σκοράρουμε με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι. Το ευτυχές για μας ήταν ότι δεν δεχθήκαμε καθόλου καμία επιφυστικότητα. Είπα στα παιδιά πριν ότι όσο προχωράει το παιχνίδι και τελειώνει ο χρόνος, αν δεν μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι, δεν ήταν σημαντικό για μας να κρατήσουμε και την ισοπαλία που μας κρατάει στην πρώτη θέση. Έτσι λοιπόν εξελίχθηκε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι ήταν ένα πολύ καλό και δυνατό παιχνίδι, το οποίο ευχαριστήθηκαν όλοι. Είναι μια ομάδα οργανωμένη, μια ομάδα η οποία θα έπρεπε να κλείσουμε, όπως είπε και ο συνάδελφος, ότι θα έπρεπε να κλείσουμε τους διαδρόμους. Τα τρίκαλα ξεκίνησαν με καλύτερες προϋποθέσεις. Με υποθέσεις εννοώ ότι είχε καλύτερη κατοχή τα τρίκαλα, δεν μπορούσαν να βρουν διάδρομο, χάσαμε, όπως είπε, κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν χάθηκε και να πούμε ότι χάθηκε η καλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Τέλος πάντων, εμείς συναντήσαμε μια ομάδα πολύ οργανωμένη, μια ομάδα η οποία είχε την κατοχή το πρώτο 20 λεπτό, ισορροπήσαμε μετά το 25, οπότε βρεθήκαμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Εμείς ήρθαμε πριν δύο μήνες στην ομάδα, ώστε να οργανώσουμε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ και για να βρεθεί να αντιμετωπίσει μια οργανωμένη ομάδα που ξεκίνησε από την αρχή του πρωταθλήματος ήταν δύσκολο. Τέλος πάντων όμως πετύχαμε, όχι ότι και οι άλλοι προπονητές ότι δεν βάλαν το λιθαράκι τους, πετύχαμε να είμαστε αυτή τη στιγμή αίτητοι και κάνουμε μια προσπάθεια ότι να βρεθούμε να πάρουμε μια καλή θέση. Είχαμε και κάποιους τραυματισμούς όπως ο Κώστας Σουκίτσας και ο Ευγένιος στα παιχνίδια που περάσαμε, οπότε μας δίνεται τώρα η ευκαιρία να κάνουμε κάποια παιχνίδια στα οποία να μπορέσουμε να αποκριθούμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Για να φανταστείτε ότι δώσαμε και δύο παίκτες αυτήν την εβδομάδα, έναν στην Κυριακή και έναν στη Σκύδρα, σε μια ομάδα. Τέλος πάντων, έχουμε τα τρίκαλα να βρεθούν στην πρώτη θέση, μαζί με την Αλεξάνδρεια φυσικά, έτσι και να θα χτυπήσουν. Και φαντάζομαι ότι μία από τις δύο ομάδες να είναι πρωταθλήτρια. Και σας εύχομαι καλή χρονιά και ό,τι επιθυμείτε. Ξέρω ότι όλη την εβδομάδα είχαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και όπως ήταν, το παιχνίδι βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι, με δύναμη, με πάθος. Όποιος άλλος εγώ πιστεύω να νικούσε. Είχαμε πιο κλασικές ευκαιρίες, πιστεύω, όταν τα δύο δοκάρια. Είναι κλασικές ευκαιρίες, αλλά για να νικήσει πρέπει να βγει μπάλα στα δίκαια. Μπάλα δεν μπήκε. Ο ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας ήταν πάρα πολύ καλός. Πιστεύω ότι τον αδικεί πάρα πολύ η βαθμολογική θέση. Και αν κάθε αγώνα παίζει έτσι, θα δύσκολα να κάνει οποιαδήποτε ομάδα.
Εμείς παίξαμε αυτό που παίζουν πάντα, την μπάλα κάτω αυτό. Ο Ποκ μας έδειξε, πιστεύω, ήταν διαβασμένος. Συνεχίζουμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι Τετάρτη. Γιατί δεν είναι χάσει κάτι, εμείς είμαστε πάλι πρώτοι. Κύριος Κίτσας. Σήμερα πιστεύω ότι όπως είπε ο κύριος Μαρουθάκης, προσπαθήσαμε να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι. Μπορούσαμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα, πιστεύω. Και να προσφέρουμε ακόμα καλύτερο θέαμα στον κόσμο που έχει έρθει σήμερα. Αλλά εγώ πιστεύω σαν ευγένεια ότι ένα πράγμα από αυτό το ότι αυτές οι γιορτές που μας πήγαν λίγο πίσω και μπορούσαμε δηλαδή ακόμα σήμερα να δείξουμε στον κόσμο ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Βέβαια, εντάξει, πήγες, φυσικό ήταν να πάει στη δύναμη του παιχνίδι και από μεριά τον Τελικάνο και από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ εννοείται ότι αυτό είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, η δύναμη και η έδρα που έχει. Έγινε ένα καλό παιχνίδι. Πιστεύω ότι είμαστε ευχαριστημένοι και από το ΧΥ που ήρθε. Και ένα άλλο ότι μπορούσαμε σήμερα σε κάποιες φάσεις, θα διαφωνήσω λίγο με το Κράμψο, ότι μπορούσαμε να πάρουμε και εμείς το παιχνίδι. Είχαμε δηλαδή κάποιες ευκαιρίες εκεί με τον Κώστα, με τον Σπύρο τον Κίτσα, στο πρώτο γύρο που μπορούσαμε να κλέψουμε το παιχνίδι. Εύχομαι στην ομάδα των Τρικάλων να πετύχει τους στόχους και τη θέση. Και στην ομάδα μου να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε από το ξεκίνημα, να είμαστε αγαπημένοι, ουνιασμένοι και να τελειώσουμε τη χρονιά όμορφα και ωραία. Κύριε Ντάμψη, να ρωτήσω εγώ κάτι. Πιστεύετε ότι η διακοπή του πρωταθλήματος, οι 30 τόσες μέρες που δεν είχατε παιχνίδι, επηρέασαν αρνητικά την απόδοση των Τρικάλων? Και αν είχατε κάνει το παιχνίδι της Τετάρτης με το κύπελο, είχατε άλλο ένα παιχνίδι στα πόδια σας, πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερη η απόδοση της ομάδας σας? Εντάξει, να δείτε. Η διακοπή καταρχήν είναι και οι δύο ομάδες. Ναι, εντάξει. Οπότε δεν υπάρχει όμως να μιλήσουμε ότι η διακοπή επηρέασε μόνο εμάς. Η διακοπή σίγουρα έριξε το ρυθμό και των δύο ομάδων. Ήταν μια μεγάλη διακοπή με προβλήματα στους χώρους για να προπονηθούμε χωρίς αγωνιστικό ρυθμό. Το θέμα με εμάς ήταν ότι η ομάδα μας προερχόταν από 8-9 συνεχόμενες νίκες. Είχαμε βρει τα πατήματά μας και σίγουρα μας πήγε πίσω στο πώς να κρατήσουν τους ποδοσφαιριστές και τη συνοχή που είχαμε ως ομάδα. Από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε τη γνώμη μου, εγώ δεν ήθελα να γίνει το παιχνίδι στο χώρο. Πίστευα ότι περισσότερα προβλήματα θα μας δημιουργούσε παρά θα μας βοηθούσε. Οπότε αυτό νομίζω ότι. Και αν θα κάνετε κάποιες προσθήκες με το ρόστερ, είναι εντάξει τώρα? Έχετε κάποιο περιθώριο ημερών ακόμα? Πιστεύω ότι δεν θα γίνουν άλλες προσθήκες. Είδαμε κάποιες ελλείψεις που είχαμε στο ρόστερ. Αποκτήσαμε 3 ποδοσφαιριστές και προχωράμε έτσι για να κατακτήσουμε το στόχο μας. Και μία ερώτηση θα κάνω στον κύριο Κελεσίδη. Κύριε Κελεσίδη, σήμερα ο ΠΑΟΚ πήγαινε για το Χ, είχε στηθεί πίσω πολύ σφιχτά η άμυνα της ομάδος. Παίξατε λίγο το παιχνίδι των αντεπιθέσεων, δεν σας βγήκε. Ποιες ήταν οι οδηγίες που είχατε δώσει σήμερα στους παίχτες? Μπορείτε να μας πείτε λίγο για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο οποίος πάντα ανησυχεί και ρωτάει? Συναντήσαμε μια ομάδα η οποία το ρόστερ της είναι οπωσδήποτε. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχουν δύο μήνες, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να έχει το ρόστερ που έχει τώρα τα Τρικάλα. Εκτός από έχει κάποιους εκπληκτικούς παίχτες καλούς, αλλά δεν μπορεί να έχουν. Ξεκινήσαμε με τον συνάδελφο. Ξεκινήσαμε ότι πρέπει να κλείσουμε τους χώρους, να κλείσουμε τους διαδρόμους για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Κι ας με επιβιασμό μπορέσουμε και θα πετύχουμε, θα είναι καλά. Τέλος. Και μια τελευταία ερώτηση σε εσάς και τον Ευγένη. Όλη την εβδομάδα ακουγόντουσαν διάφοροι ψήθυροι εδώ στην Αλεξάνδρεια για το παιχνίδι κτλ. Ευγένη, είσαι παλαιός παίχτης, από τους παλιότερους του ΠΑΟΚ. Θα ήθελα λίγο να τοποθετηθείς πάνω σε αυτό, γιατί στην Ελλάδα εύκολα φτιάχνουμε ψιθύρους. Σήμερα εσείς φροντίσατε να τους διαψεύσετε. Το είπες μόνος, δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Το δείξαμε στο γήπεδο, πιστεύω. Εντάξει, εγώ τελείωσα, παιδιά, θα είναι τελικά πίσω. Ο στόχος του ΠΑΟΚ Αλεξάνδρειας, ποιος είναι? Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε, να πάρουμε, αν μπορούμε να πάρουμε 3-4 νέους, για να μπορέσουμε να κάνουμε για τον επόμενο χρόνο κάποιες βάσεις, να βάλουμε κάποιες βάσεις. Άρα μπορέσουμε και το πετύχουμε καλώς. Αλλιώς θα... Κοιτάξτε να δείτε. Φάνηκε
ότι μπορεί να είμαστε και κομπάρσι του ρωτήματος. Έτσι πάει. Φαίνεται ότι μείναμε πολύ πίσω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει ομάδα προσωπικότητα και εγώ πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του Δαδίνος θα έχει προσωπικότητα. Αν στα δύο τελευταία παιχνίδια τα παιδιά θέλουν να δώσουν κάποια παιχνίδια, ας το δώσουν. Εγώ νομίζω ότι από την πλευρά μου ας το πάρω. Τα τελευταία δύο παιχνίδια όμως. Πιο μπροστά απαγορεύεται. Τι εννοείται να δώσω παιχνίδι? Κάποια ομάδα αν χρειαστεί. Μάλλον εδώ ο Λευτέρης εννοεί ότι αν ας πούμε δεν υπάρχει ενδιαφέρον και μπορεί να κάνει κάποιες αλλαγές σε κάποιους παίκτες, μάλλον αυτό θα είναι. Καλά, για να προσθέσω. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι αν μπορώ σε μια ερώτηση που κάνατε. Ομόνως ο κ. Λευτέρη, ότι αυτό που έδειξε ο ΠΑΟΚ σήμερα, που έδειξε αμυντικά, δεν ήταν ο στόχος που έχουμε βάλει. Έχουμε δείξει στο ξεκίνημα ότι είμαστε επιθετική ομάδα, βγάζουμε αυτοματισμούς μέσα στο γήπεδο. Σήμερα δεν μπόρεσαμε να το κάνουμε αυτό. Και ένας μεγάλος παράγοντας, σας είπα και πριν, πιστεύω, είναι ότι μείναμε λίγο πίσω με τις γιορτές αυτές. Έλλειψη ρυθμού, δηλαδή. Ναι, έλλειψη ρυθμού. Αυτό πιστεύω. Πάντως ο ΠΑΟΚ βγαίνει για να συμπληρώσει λίγο σε αυτά που λες. Τα μεγάλα παιχνίδια ο κόσμος τον φοβάται, με τα μικρά τον φοβάται. Με τις μικρές ομάδες υποτίθεται εδώ της κατηγορίας. Στα ντέρμπι πάτε καλά σε γενικές γραμμές. Πάνε και με τον Μακροφόνη, με τη Χαρίζα, με τον Γιωβατόρ. Με την Αλεξάνδρεια παίξατε πολύ δυνατά, γι' αυτό λέω. Και με τα Τρίκαλα σήμερα, έτσι. Καλή επιτυχία και στους δύο, παιδιά.